αγωνιστικό πάθος στις κερκίδες των Παναθηναϊκών αλλά και οι ανάλογες εκδηλώσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ δεν έφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ούτε στη μία ούτε στην άλλη ομάδα. Μολονότι και οι δύο αγωνίστηκαν με έντονη τη διάθεση να κατακτήσουν την νίκη, οι προσπάθειες δεν τελεσφόρησαν και το αποτέλεσμα υπήρξε 0-0. Το γρήγορο παιχνίδι και οι αγωνιώδεις φάσεις συγκράτησαν αδιάπτωτο το ενδιαφέρον των 25.000 φιλάθλων που κατέκλυσαν το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αποζημιώνοντας κάπως για το ισόπαλο αποτέλεσμα. Ομάδες είχαν πολυπρόσωπο κέντρο. Μια μπαλιά του Γκουερίνο, μια ωραία κεφαλιά του Σαράφη, αλλά πήδηξε κάπως προώρα, δεν έπιασε καλά το κεφάλι του Σαράφη, επενέβη ο Κωνσταντίνου. Επίθεση του Παναθηναϊκού, η μπαλιά του Τζόρτζεβιτς κόβεται από τον Αναστασιάδη, την χάνει οι Παοκτζίδες, την έχει ο Δωμάζος, πέσει το 1-2. Με τον Στεφανάκη, ο Στεφανάκης γυρίζει στον Τζόρτζεβιτς, στη σέντρα του Τζόρτζεβιτς, ωραία κεφαλιά από πολύ καλή θέση του Ελευθεράκη, out. Κάνει μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Αυτό έγινε στο 13. Πάλι ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Ατομική προσπάθεια του Ελευθεράκη, κόβει ο Αναστασιάδης, ξανά ο Λιβαθινός. Τζόρτζεβιτς πάει να κάνει το σούτο ο Αλβαρές, κοντράρεται από τον Μπέλιο. Διώχνει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Θαυμάσιο ποδόσφαιρο απίλαυσαν οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν τον αγώνα ντέρμπι μεταξύ των ομάδων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Και των δύο ομάδων οι παίκτες αγωνίστηκαν με σθένος μέσα στα αθλητικά πλαίσια και κατόρθωσαν να χαρίσουν ένα θέαμα που δεν βλέπουν συχνά οι φίλαθλοι στα γήπεδα. Εκπληκτικός στις επιθέσεις του Παναθηναϊκός, δεν κατόρθωσε όμως να παραβιάσει την αιστεία του ΠΑΟΚ, γιατί οι παίκτες του είχαν επίσης εκπληκτική αστοχία. Θαυμάσιος ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των αντιπάλων του με σταθερότητα και σιγουριά, αλλά δεν πέτυχε και αυτός να σκοράρει. Έτσι, το θαυμάσιο αυτό ντέρμπι τελείωσε λευκό, δηλαδή ισόπαλο, με σκορ 0-0. Αλλά το σκορ αυτό ευνοεί σαφώς τον ΠΑΟΚ που κέρδισε έτσι ένα πολύτιμο βαθμό στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος.